Στην ευαισθητοποίηση και ανθρωπιά του Κυπρίου πολίτη αφήνει πλέον τις ελπίδες του ο μόλις πέντε ετών Γιώργος Φιλιππίδης από την Πάφο, ο οποίος πάσχει από λευχαιμία. Η οικογένεια του έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για εξέβρεση συμβατού μυελού των οστών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει μέχρι στιγμή τίποτε. Θα ήθελα να παραγγελέσω όλους τους συνανθρώπους μας, όσοι μπορούν και θέλουν, να μεταβούν στα κατατόπους νοσοκομεία, να δώσουν δείγμα αίματο γιατί και ο τελευταίο άνθρωπο μπορεί να έχει πιθανότητα να είναι σε του Το αγοράκι νοσηλεύεται στο παιδοογκολογικό τμήμα του Μακαρίου Νοσοκομείου τι τελευταίε μέρε και σε ένα μήνα θα πρέπει να αναχωρήσει στο εξωτερικό για εγχείρηση. Οι γονεί του πληροφορήθηκαν για την ασθένεια του μόλι πριν από μία εβδομάδα, ενώ ο γολγοθά του πεντάχρονου ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Εδώ και περίπου ένα χρόνο είχε, έχει λευχαιμία. Έχει κάνει ολοκληρώσει τον κύκλο τη θεραπεία του τον Ιανουάριο. Και πρόσφατα για τρει μήνε είχε κάνει συντήρηση τη θεραπεία και πήγαιναν όλα μια χαρά. Πριν περίπου μια εβδομάδα υπήρξε υποτροπή τη ασθενεία και τώρα χρειάζεται να βρεθεί δότη ε, συμβατό για μυελών των οστών και πρέπει εντό ενό μηνό να μεταβεί στο εξωτερικό για, για, μεταμόσχευση. Από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον πολιτών που επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία τη Κύπρου προσφέροντα αίμα. Υπήρξε τρομερή ευαισθησία και επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω Όλους τους φίλους, όλους τους γνωστούς, τόσο για τη διάδοση του γεγονός, το οποίο βοήθησε στο να πάει αρκετός κόσμος να δώσει αίμα, τόσο και για τους φίλους και σε ανθρώπου μας που ήδη έχουν δώσει δείγμα αίματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι εθελοντές πρέπει να περιλαμβάνονται στην ηλικιακή ομάδα από 18 μέχρι 45 ετών και να αναφέρουν ότι η λήψη αίματος αφορά τον μικρό Γιώργο Φιλιππίδη.